Πάμε όμως λίγο στο παιχνίδι της Κυριακής, στην Τρίπολη. Θα έχουμε μια κουβέντα κυρίως για αυτό το παιχνίδι και γενικότερα για όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον καλεσμένο μας σε μια... Όχι, ναι, γενικά για το ποδόσφαιρο. Σε ένα θέμα, ξέρει τον ΠΑΟΚ, ξέρει την θέση που αναζητά ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να αντιληφθεί πάρα πολύ καλά και το τακτικό κομμάτι. Μπορεί να αντιληφθεί και τι χαρακτηριστικά ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει ακριβώς και όσον αφορά το παιχνίδι με την Τρίπολη και την ψυχολογία του αγώνα. Έχει βρεθεί και στην Τρίπολη. Έχει βρεθεί και στην Τρίπολη ως προπονητής. Έχει βρεθεί και στον ΠΑΟΚ ως προπονητής. Ξέρει τη θέση του Σέντερ Φόρ γιατί την έπαιξε αρκετά χρόνια. Μαζί μας είναι ο Παύλος Δημητζάκης. Καλησπέρα, coach. Από το Λίμπερο 14,4. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία. Υγεία, ναι, υγεία και τύχη σε όλους. Και τύχη, σωστά. Και εκπλήρωση των στόχων. Των προσωπικών στόχων που έχει ο καθένας μας. Το κακό για εμάς, coach, είναι ότι οι δικοί μας στόχοι συμβαδίζονται με του ΠΑΟΚ. Άρα... Αυτό είναι αλήθεια. Άρα... ειδικά ό,τι έχει να κάνει με σένα. Βέβαια. Το πώς κοιμόμαστε το βράδυ, το πώς ξυπνάμε, το πώς τρώμε το μεσημέρι, αν θα φάμε γρήγορα ή θα φάμε άνετα. Έχουμε θεματάκια, ναι, έχουμε θεματάκια. Είναι καλό και κακό. Καλό είναι, μωρέ, καλό, δεν έχω παράπονο. Πάντα τη θετική πλευρά, έτσι. Είναι τρόπο ζωής. Πόσοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Άρα ξεκινάς από εκεί και ό,τι διαδεξιότητες υπάρχουν αντιμετωπίζονται με τη θετική σκέψη. Αυτό είναι ευλογία. Ευλογία, ακριβώς αυτό είναι. Coach, τώρα για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Θα πάμε πρώτα στο μεταγραφικό κομμάτι για τον ΠΑΟΚ, όπου έχει χαθεί ο Πρίγιοβιτς και ο ΠΑΟΚ αναζητά μια λύση. Αν μπορείς να μας πεις έτσι με λίγα λόγια τι πιστεύεις ότι χάνει ο ΠΑΟΚ με την φυγή Πρίγιοβιτς και τι χαρακτηριστικά πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ αναζητώντας τον αντικαταστάτη του. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι ένας άνθρωπος και προπονητής ο οποίος είμαι υπέρ το ό,τι κινείται πουλείται. Δηλαδή έχουμε δει μεγάλα κλαμπ το να δημιουργούν υπεραξία σε έναν ποδοσφαιριστή και από αυτή την υπεραξία να βάζουν λεφτά στο ταμείο τους. Σε αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει ο ΠΑΟΚ. Και θεωρώ ότι μπαίνει σε μια σωστή λογική ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Γιατί το βλέπουμε, δεν είναι μόνο το ότι βλέπουμε ένα σωματείο το οποίο έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να το έχει δημιουργήσει αυτό, όπως είναι ο Ολυμπιακός, με σωστούς, με το να προβάλλει τους ποδοσφαιριστές έτσι όπως πρέπει, να συμμετέχουν σε ένα Champions League πολύ και σημαντικό. Να δίνει έμφαση σε κάποιους αθλητές, που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Σε αυτή τη λογική έπρεπε να μπει ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπαίνει. Άρα ξεκαθαρίζω ότι είμαι υπέρ αυτού. Αλλά όταν θέλεις να λέγεσαι μεγάλο σωματείο, έχεις στελέχη τα οποία δουλεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, πρέπει όταν βλέπεις ότι κάποια παιδιά, κάποιοι ποδοσφαιριστές θα απασχολήσουν πιθανόν ομάδες, γιατί αυτό το ξέρουμε πια, ποιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να φύγουν και μπορεί ένα σωματείο να πάρει υπεραξία από αυτούς. Άρα πρέπει να έχει δημιουργήσει και να καλύψει αυτές τις θέσεις. Άρα ήδη ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει stand-by οι ποδοσφαιριστές, ώστε γρήγορα, χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα, να καλύψει αυτή τη θέση. Βλέπω ότι τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω, γιατί δεν μπορώ να έχω άμεση ενημέρωση, βλέπω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το έχει καταφέρει. Άρα είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Τα χαρακτηριστικά τώρα που ψάχνει, θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικά γιατί η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει πάνω στο συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, άρα τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι αυτά. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος σίγουρα θα έχει λόγω θέσης ένα καλό ποσοστό ευστοχίας, απλώς θα ήθελα εγώ που ήταν ο Πρίγιοβιτς το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, και ομαδικός, δηλαδή να συμμετέχει και στο παιχνίδι, στο χτίσιμο παιχνιδιού της ομάδας. Αυτό που έγραψα το πρωί όταν τέθηκε ένα θέμα, τέλος πάντων, για το Center Fall, γιατί ακούγεται ουσιαστικά ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο επιλογές, έναν τον Μπέρκ και έναν τον Μπονατίνη. Παράλληλα βλέπουμε ότι τα νούμερα από την πίσω ζώνη, τα παιδιά δηλαδή που παίζουν στο 10 και οι πλάγοι, τα νούμερά τους δεν είναι
και τα καλύτερα αυτά δυνατά. Βεβαίως, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Άρα λοιπόν παίζει έναν ρόλο και το πώς χτίζει ο ΠΑΟΚ τις επιθέσεις, αλλά και το πώς συμμετέχει ο σέντερφορ στο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και η πίσω πάσα και η κίνηση του χώρου κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα βελτιώσει τον ΠΑΟΚ μια επιλογή που έχει αυτό το συνδυαστικό παιχνίδι καλύτερα? Το να πάρει τελειώματα και ακόμα περισσότερο το να πάρει γκολ από πλάγιους παίχτες δεν είναι κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ σήμερα μπορεί να το βρει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Αυτά θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος και μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερο, ας πούμε, θα έλεγα προσαρμοστικότητα στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Ναι. Δεν είναι εύκολο να βρεις. Δηλαδή, εδώ ψάχνουμε ένα σεντερφόρ τον οποίο ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει και παράλληλα πρέπει να ψάχνουμε και ακραίους για να ευρύνουμε, ό,τι έχει να κάνει με το σκοράρισμα. Επειδή μάλλον εγώ έχω κάνει το λάθος στην τοποθέτηση, επειδή ακούγεται το όνομα του Μπέρκ, που συνδυαστικά από τον Πρίγκεβιτς τα νούμερα λένε ότι είναι καλύτερος. Μήπως σε αυτό το κομμάτι η έλευση του Μπέρτ βελτιώσει ακόμα περισσότερο τον ΠΑΟΚ από όσο ήταν με τον Πρίγκεβιτς? Ίσως και εγώ δεν κατάλαβα σωστά την ερώτηση. Όντως ο Μπέρκ θεωρώ ότι θα βοηθήσει και ό,τι έχει να κάνει με το σκοράρισμα, αλλά ακόμα περισσότερο θα βοηθήσει και ό,τι έχει να κάνει με το οργανωτικό κομμάτι. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, έχει περάσει από τη χώρα μας και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Και υπάρχει άμεση προσαρμοστικότητα, έτσι. Βεβαίως. Προσαρμογή. Δεν είναι το νούμερο ένα στοιχείο σε μια μεταγραφή του Γενάρη αυτό? Φυσικά. Το νούμερο ένα, ναι. Δηλαδή παίχτες οι οποίοι έρχονται από παιχνίδια, πρώτον, και δεύτερον δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Αυτό είναι το ιδανικό. Αλλά δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Στην περίπτωση του Μπέρκ όμως το πετυχαίνεις απόλυτα. Ωραία. Επειδή πιάσαμε το κομμάτι το μεταγραφικό για να το κλείσουμε, πρόσφατα είδαμε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Παναχαϊκή, το οποίο βέβαια δεν είναι ενδεικτικό της γενικότερης εικόνας του, αλλά παρατηρήσαμε μια πολύ κακή μετάβαση αμυντική του ΠΑΟΚ λόγω της έλλειψης αθλητικών προσόντων στον άξονα. Θεωρείται ότι είναι επιβεβλημένη και μια αντικατάσταση του Βέρμπλουμ με έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά? Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή εικόνα στο παιχνίδι της Πάτρας, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά είδαμε ότι όλες οι ομάδες που μπήκαν σε αυτό το θεσμό τώρα και μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, βγήκαν από τον ρυθμό τους. Αυτό εν μέρη είναι και λογικό. Από την άλλη όμως, όταν παίζεις μια ομάδα η οποία η δυναμικότητά της δεν είναι αυτή που να μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ, αναδεικνύονται και προβλήματα. Ναι, όντως ο ΠΑΟΚ έχει στο χώρο του κέντρου έχει προβλήματα και έχει προβλήματα γιατί για μένα προσωπικά δεν έχει τους παίχτες τους γρήγορους, πρώτον, και δεύτερον aggressive, δηλαδή οι άμυνές τους να είναι επιθετικές. Ώστε να αναχαιτίζουν πιθανόν επιθετικές ενέργειες ή αναπτύξεις παιχνιδιών του αντιπάλου. Και ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της μετάβασης. Ναι, εκεί ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν έναν ή δύο παίχτες πιο γρήγορους από αυτούς που έχει και πιο aggressive στις άμυνές τους. Δηλαδή εσείς θα πηγαίνατε σε μια λογική πιο εξαριού από οχτάρι στο κεντρικό χαφ? Εγώ θα πήγαινα σε δύο επιλογές. Ο ένας να μου καλύπτει καθαρά το κομμάτι το αμυντικογενής και ο άλλος να είναι και ένας παίχτης ο οποίος θα μπορέσει και να κουβαλήσει μπάλα και να οργανώσει παιχνίδι από πίσω. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, και μιλάω πάντα οικονομικά, έτσι, βέβαια, έχει τη δυνατότητα αυτούς τους παίχτες με ένα σωστό σκάουτινγκ να τους βρει. Έτσι, τα λεφτά κινούν την αγορά, έτσι κι αλλιώς. Πάντα, βεβαίως. Σε όλες τις δουλειές. Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει την Κυριακή στην Τρίπολη, μια πολύ δύσκολη έδρα, με μια ομάδα που έχει ενέργεια στην έδρα της κυρίως, με μια ομάδα που έχει παιδιά με ισχυρή προσωπικότητα, ένα σκληρό γκρουπ, έχετε περάσει από εκεί. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει αποτέλεσμα στην Τρίπολη? Ναι, καταρχάς να ξαναπώ ότι ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πάει με ερωτηματικά. Δηλαδή η διακοπή αυτή το είδαμε στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Ένα, έχει βγει εκτός ρυθμού μια ομάδα που είχε ρυθμό όταν τελείωσε, ας πούμε, το τέλος της χρονιάς μας. Δεύτερον, πάει σε μια έδρα που η παράδοση δεν είναι υπέρ. Τρίτον, λόγω καιρικών συνθήκων πιθανόν ο αγωνιστικός χώρος να μην είναι αυτός για μια ομάδα που η νίκη είναι μονόδρομος, γιατί
την Τρίπολη και να έχει απώλεια, δεν θα της πει κανένας τίποτα. Mm. Έτσι, ενώ ο ΠΑΟΚ που ο στόχος είναι ξεκάθαρος και είναι το πρωτάθλημα, οποιαδήποτε απώλεια είναι θέμα. Mm. Και τρίτον, αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία σήμερα είναι σε ένα καλό φεγγάρι. Mm. Άρα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι που πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ, απέναντι σε μια ομάδα που το στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι η μετάβαση από άμυνα σε επίθεση. Βάσει το ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, θα έχει την κατοχή της μπάλας, άρα αυτό που πρέπει να προσέξει είναι να έχει ισορροπίες, ώστε ο αντίπαλος να μην βρει χώρους για να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένα παιχνίδι υπομονής ή ο ΠΑΟΚ πρέπει με το καλημέρα να μπει, να πάρει τα ρίσκα του, να πάρει τα μέτρα του και να προσπαθήσει να πιέσει? Ναι, είναι ένα παιχνίδι υπομονής. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, ο στόχος είναι η νίκη, άρα η νίκη δεν έρχεται από το πρώτο λεπτό. Η νίκη έρχεται όταν τελειώνει ένα μάτς. Άρα θεωρώ ότι μπαίνει στο παιχνίδι με την τακτική αυτή που έχει, γιατί δεν ξέρω αν δουλέψαν πράγματα στη διακοπή, αν έχει την πολυτέλεια να έχει εντοπίσει τα προβλήματα και να αλλάξει κάποιο, ας πούμε, είδος παιχνιδιού το οποίο έχουμε δει μέχρι σήμερα. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορεί αυτό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να πιέσει. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι υπομονής. Θέλει υπομονή. Mm-hmm. Θέλει υπομονή. Στο προσθέτω παιχνίδι όπως ΠΑΟΚ, θέλουν τα περισσότερα παιχνίδια. Έτσι. Mm-hmm. Σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει, όπως είναι φυσιολογικό στην διάθεσή του τον Μπρίγκοβιτς. Υπάρχουν δύο επιλογές για τον προπονητή. Ο ένας είναι ο Ακπόμ και ο άλλος είναι ο Καρέλης. Στη θέση του προπονητή, ποιον θα επιλέγατε εσείς και γιατί από τους δύο? Εγώ δεν θέλω να πω ποιον θα επέλεγα. Ωραία. Αυτό το ξέρει καλύτερα ο κύριος Λουτσέσκου, ο οποίος είναι και ο πλέον αρμόδιος να πάρει την απόφαση. Ποιος σας αρέσει περισσότερο από τους δύο? Θεωρώ εγώ ότι οποιαδήποτε επιλογή είναι επιλογές ανάλογα με ποιον τρόπο θες να παίξεις. Ο ένας είναι ένας παίκτης ο οποίος κρατάει περισσότερο μπάλα, ο άλλος είναι ένας παίκτης ο οποίος κινείται περισσότερο, θα φύγει σε χώρους. Είναι ανάλογα με ποιο τρόπο παιχνίδι, ποιο θα είναι το τακτικό σου κομμάτι. Ποιος κουμπώνει περισσότερο στη λογική του Πρίγιοβιτς? Γιατί κακά τα ψέματα, με αυτό δεν μάθει να παίζει ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο Εκμπόμ κολλάει περισσότερο, γιατί έχει ας πούμε πάνω κάτω έτσι, κοινά χαρακτηριστικά του Πρίγιοβιτς. Coach, πόσο μικρό, μεγάλο ή τεράστιο θέμα είναι σε μια ομάδα να υπάρχουν πέντε παίκτες που τα συμβόλαιά τους λήγουν? Επειδή έχετε ζήσει τις ομάδες όλα αυτά τα χρόνια και σαν παίκτης, σαν προπονητής, είστε μέσα στα αποδυτήρια, είναι μικρό, μεγάλο, τεράστιο θέμα, επηρεάζει μια ομάδα? Σίγουρα επηρεάζει, γι' αυτό το λόγο ότι πριν λήξουν τα συμβόλαιά τους γίνονται επαφές ώστε να ανανεώνονται και να μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία τελευταία ώρα. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα στη Γενέτειρα και στη Γάμα Εθνική με την Καβάλα? Εντάξει, τα πράγματα προσπαθούμε να τα κάνουμε καλά, ευχάριστα, και γι' αυτό τον λόγο είμαστε εδώ και προσπαθούμε να δημιουργούμε καλές καταστάσεις ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Θεωρώ ότι κάνουμε κάτι με πολύ αγάπη και εύχομαι αυτό να εξαργυρωθεί, γιατί εντάξει, Καβάλα είναι, αντιπροσωπεύει όλο τον νομό. Είναι κρίμα να βρίσκεται χαμηλά ό,τι έχει να κάνει με τις κατηγορίες. Τουλάχιστον είναι μια ομάδα που έχει δείξει το ταβάνι της τα προηγούμενα χρόνια. Καμιά φουρνιά σαν του Δερμιτζάκη, του Ζαγοράκη, του Γεωργιάδη, του Βρίζα θα βγάλει ποτέ η Καβάλα ξανά ή είμαστε πίσω? Είναι αλήθεια ότι η Καβάλα ανέκαθεν ήταν ένας νομός ο οποίος έβγαζε ποδοσφαιριστές. Έχει παιδιά τα οποία έχουν... παίζουν ποδόσφαιρο, υπάρχουν οι προδιαγραφές εδώ, αυτά τα παιδιά να δουλεύονται. Απλώς θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια λάθος νοοτροπία. Όταν η ομάδα ήταν σε καλές κατηγορίες, πώς αυτά τα παιδιά θα τα δημιουργήσει, ας πούμε, ένα όραμα και έναν στόχο όπως είχαμε εμείς, όπως είχα εγώ, όπως είχε ο Θόδωρος Ζαγοράκης. Δηλαδή παίζαμε σε μικρότερες ομάδες και ο στόχος μας ήταν να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φορέσουμε αυτή τη φανέλα. Θεωρώ ότι χάθηκε γιατί και η προσέγγιση απέναντι στο τοπικό ποδόσφαιρο, απέναντι σε αυτά τα παιδιά, δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Και να μην ξεχνά, να σας θυμίσω ότι κάποτε όταν η ομάδα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, Super League, και μιλάω από την εποχή του Ψουμιάδη, του Ψουμιάδη, δεν υπήρχε καβαλιό της ποδοσφαιριστές.
Ναι, γεγονός είναι. Πιο πολύ υπήρχαν από το Λάγος παρά από την Καβάλα. Ήταν ξένοι παίχτες εκτός Καβαλιωτάκια και θεωρώ ότι και τότε υπήρχαν ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να φορέσουν αυτή τη φανέλα και να κάνουν πράγματα, ας πούμε, στη ζωή τους. Κάτι το οποίο είχαμε εμείς τη χαρά να το ζήσουμε εμείς. Γιατί έτσι αναδειχτήκαμε. Αν δεν παίζαμε στην Καβάλα, δεν θα μας έβλεπε κανένας ΠΑΟΚ να μας πάρει. 100%. Και αυτές οι ομάδες αυτόν τον ρόλο παίζουν. Δηλαδή, όλοι οι ποδοσφαιριστές, τα Ελληνάκια που αγωνίζονται στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, δεν δημιουργήθηκαν από παρθενογέννηση. Κάπου τους δόθηκε η δυνατότητα και παίξαν μπάλα. Και δείξαν το ταλέντο τους. Και έτσι πρέπει να είναι, δηλαδή. Οι συνθήκες εργασίας coach είναι ανθρώπινες στα γήπεδα, όχι στην Καβάλα, γενικότερα σαν κατηγορία η γάμα εθνική. Όχι, είναι μια κατάσταση από το κακό στο χειρότερο. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τη γάμα εθνική, έχει να κάνει και με τη β' εθνική και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο πρωταθλήματα είναι ο προθάλαμος όλων αυτών των παιδιών, των οποίων αύριο παίζουν στη Super League και παίζουν και σε μεγάλες ομάδες. Δυστυχώς όμως κανένας δεν έκανε και δεν κάνει τίποτα για αυτά τα πρωταθλήματα. Μόνο τους αγωνιστικούς χώρους να δούμε, coach. Δηλαδή, πραγματικά παρακολουθώ Football League και αυτά τα παιδιά, δηλαδή, σε κάθε βήμα τους ρισκάρουν την καριέρα τους. Δεν είναι αγωνιστικοί χώροι αυτοί, κακά τα ψέματα. Πίστεψέ με ότι αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα που υπάρχει. Φαντάζομαι. Που είναι ένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο πλέον, άλλα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτά πρέπει πρώτα να λύσουμε. Μιλάω ότι έχει να κάνει με το στοίχημα που είστε δημοσιογράφος στο χώρο και τα γνωρίζετε πιθανόν πολύ καλύτερα και από μένα. Θεωρώ ότι είναι πολλά, πολλά προβλήματα τα οποία είναι συσσωρευμένα και δίνει μια δυνατότητα και πρωταθλήματα σωστά να μην έχουμε και ποδοσφαιριστές ικανούς να μην βγάζουμε. Δεν ξέρω, αυτό το πρόβλημα μπορεί να μην το εντοπίζουμε σήμερα, που το εντοπίζουμε και σήμερα. Και αν το εντοπίζουμε. Αυτό που φαίνεται είναι ο καθρέφτης είναι εθνική ομάδα, έτσι, εθνική ομάδα. Εύχομαι να μην το δούμε αύριο, το οποίο δεν ξέρω μετά πόσα χρόνια θα κάνει να εξαναρθούμε στην κανονικότητα. Μακάρι να σκεφτούμε πιο ποδοσφαιρικά, μακάρι να κοπούνε όλοι αυτοί οι δεσμοί με το συγκεκριμένο πρόβλημα που είπατε, γιατί έχουμε δει παιχνίδια που πραγματικά γελούσαμε με αυτά που βλέπαμε. Που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, είναι τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με τον εαυτό μου, ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα μου. Προσπαθούμε να μην εμπλεκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, να είναι ξένα για μας. Και δεύτερον, οι συνθήκες εργασίας να είναι σωστές απέναντι στα παιδιά τα οποία είναι στην ομάδα μας. Ό,τι έχει να κάνει με γήπεδα, οι παιδικές εγκαταστάσεις, προπονητικά κέντρα κτλ. Γιατί έτσι, αν συμβαίνει αυτό, δεν θα παρασυρθούν κιόλας σε τέτοιους πειρασμούς που εμφανίζονται κάθε τρεις και λίγο στις μικρές κατηγορίες. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλή επιτυχία. Στη μάχη με τον Έστω Χρυσούπολης. Μάλλον είναι υπόθεση των δύο, λογικά η άνοδος, του Νέστου και της Καβάλας. Το καλό είναι ότι είναι δύο ομάδες από τον ίδιο νομό που δείχνει ότι στο νομό εδώ κάτι γίνεται σωστά. Ωραία. Και χαίρομαι γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που αγωνίζονται είναι από αυτόν τον νομό. Καλή επιτυχία να έχετε, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Καλά να είστε. Καλή χρονιά και σε εσάς. Γεια σας.